Χρήστο. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πόσα χρόνια στο ψαλτήρι? 70. 70. Και πού ξεκινήσατε πρώτα? Πρώτα ξεκίνησα στον παπά με τα ψάτες. Προπάς μου, έγινε προπάς αυτά σε ένα ψάτσιο. Μετά ύστερα ξεκίνησε σιγά σιγά μετά, πήγε και λίγο στον Καραμάνη Σαββνίκη. Λοιπόν, εκείνα τα κόλλα ήταν λίγο δύσκολο, αλλά εγώ εκεί το είχα μεράκι όπως πάντο πήγε. Μετά πήγαμε, μόλις είδα από εκεί, πήρα στο Τσουτίδι, ψάλι. Εκεί δεν κάθεσα πολύ, περίπου τα 2 τα χρόνια. Ήρθε ο δεσπός ο Πολύκαρπος και με άκουσε να όλοι θα σε πάρουμε σε άτιστα. Και κάθεσα από το 60 μέχρι το 85 στη Σιάτιστα, 25 χρόνια. 25 χρόνια στη Σιάτιστα, στον Άγιο Δημήτριο. Στον Άγιο Δημήτριο. Μάλιστα. Και από εκεί ύστερα, στην Ιεράτερα. Μετά στην Ιεράτερα, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια μέχρι τώρα στην Ιεράτερα. Ναι, ναι, ναι. Διακονίσατε σε πολλά ψαλτήρια. Ναι, στο Τζουμά είχε και άλλα. Βραβάξιος. Ναι. Να είστε καλά, ο Θεός να σας έχει καλά, κύριε Χρήστο. Τι να κάνω, τι να κάνω. Να διακονείτε, να συνεχίσετε να διακονείτε το ψαλτήρι. Γερός και δυνατός. Σεβασιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, ετοιμότατε κύριε Δήμαρχε, προσφυρέστατε κύριε Πρόεδρε της κοινότητός μας, κυρίες και κύριοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, αγαπητοί χριστιανοί, ήρθαμε εδώ από προσπάθου
είναι τριανταφύλλου. Μετά την επιδημία, όπως είχα ακριβώς και ο πατήρ Νικόλος προηγουμένως του Μακαριστού και Πολυγλάφου, Μητροπολίτου Συσανίου και Σκετής της κυρού Παύλου, βρέθηκα μια Κυριακή στην Ενάτυρα προκειμένου να τελέσουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας κατόπιν συνεννοήσεως με τον πατέρα Νικόλο. Και μένοντας μέσα στο πρώτο πρωί στο ναό, χωρίς να έχω ειδοποιήσει, άκουσα τον αγαπητό μας κύριο Τριανταφύλλου να ψάρει στο ψαλτήρι αγέροχα, όπως είπε προηγουμένως, και ο πατήρ Νικόλος και με την προδότη φωνή του ήταν περίοδος τότε του Ιερού Τριωδίου, μια Κυριακή από τις Κυριακές του Τριωδίου, και δεν σας αποκλείω ότι συγκινήθηκα τα μέγιστα. Στο Ιερό Τμήμα πληροφορήθηκα ότι ο αδελφός μας, ο κύριος Τριανταφύλλου Χρήστος, υπηρέτησε και στην Καστοριά. Και αμέσως λοιπόν έκανα την πρόταση στον πατέρα Νικόλο, η Μητρόπολη αυτή Καστορίας, συνδεδεμένη πάντοτε με την Ιερά Μητρόπολη Συσανίου και Σκιατίστης και με την άδεια και την ευλογία του ποιμενάρχου αυτής της επαρχίας, να τιμήσουμε τον αγαπητό μας κύριο Τριανταφύλλου για τα 70 χρόνια της πολύτιμης προσφοράς του. Βλέπετε σήμερα στον τόπο όμως άλλαξαν κάποια πρόσωπα. Ενώ κάποια πράγματα, ενώ θα έπρεπε να τιμούμε τους αληθινούς αυτούς εργάτες, οι οποίοι πραγματικά στέκονται στην έπαρξη αυτή του καθήκοντος και προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους, εμείς τιμούμε κάποια άλλα πρόσωπα και ίσως πολλές φορές τους δίνουμε κάποια αξία μεγαλύτερη από εκείνη που έχουμε. Έτσι λοιπόν, σήμερα συμβαίνει αυτό το οποίο λέει ο εκκλησιαστής και είναι πάρα πολύ σωστό. Γράφει σε ένα σημείο αυτός ο ιερός συγγραφέας της Παλαιάς Διαθήκης. Είδα, λέει, ανθρώπους, είδα δούλους να κάθονται πάνω στο άλογο και είδα, λέει, αφέντες, δηλαδή αφεντικά, να κάνουν, λέει, τους δούλους και να κρατάνε το σκηνή του αλόγου. Έτσι λοιπόν συμβαίνει σήμερα και στην εποχή μας. Όμως, εδώ πραγματικά έχουμε μία αξία. Έναν άνθρωπο ο οποίος κατάγεται από μία ιερατική οικογένεια. Έναν άνθρωπο ο οποίος προσέφερε και προσφέρει και συνεχίσει να προσφέρει στην Εκκλησία του. Στην Εκκλησία του Χριστού. Γιατί πραγματικά, αν δεν είχαμε τους ιεροψάρχες, δεν θα είχαμε και το γεγονός της λατρείας της Εκκλησίας μας. Και ο αγαπητός μας κύριος Τριανταφύλλου έχει κάνει σαν βίωμα της ζωής του εκείνο το λόγο του προφήτου Δαβίδ. Σαν λόγο του Θεού μου έως υπάρχει. Έτσι λοιπόν συνομιλήθηκαμε να γίνει αυτή η απονομή αυτής της τιμητικής διακρίσεως σε μια ακολουθία των χαιρετισμών. Εγώ δεν ήταν δυνατόν λόγω των πολλών καθηκόντων, αλλά και της εκλογής εν συνεχεία τους επτούπιμενάκους σας να έρθουν συνεχεία στην Ιεράκια. Γι' αυτό και δέχτηκα την πρόταση του πατρός του Κολάου. Σήμερα που η Ιεράκια δέχεται το θαυματουργό εικόνισμα της Παναγίας της Ελεούσης του Μητροκάστρου, να βρεθώ και εγώ δίπλα στον πνευματικό μου γιο, που πραγματικά σχολίζει αυτό το θρόνο της Κιάτιστας και του Συσανίου και είναι ένας αντάξιος επίσκοπος όλων αυτών των Αγίων και μεγάλων μορφών, όπως και πολλές φορές σας έχω τονίσει και έχω πει και κατά τη διάρκεια της ενθρονήσεώς του στο περίπτωστο θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως Συσανίου και Σκιατίστης. Έτσι λοιπόν σήμερα θα τιμήσουμε τον αγαπητό μας κύριο Τριανταφύλλου και θα το απονέμουμε την υψίστη τιμητική διάκριση της Μητροπόλεως Καστορίας, που είναι συγχρόνως και τιμητική διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως Συσανίου. Και βεβαίως, τον σταυρό τον οποίο θα του φορέσει στο στήθος, θα το πάρει από τα χέρια του ποιμενάρχου αυτής της επαρχίας, που στέκεται και αυτή την ώρα στο θρόνο και μάλιστα απέναντί του, για να έχει και την ευλογία και την χάρη, αλλά και τις πολύτιμες ευχές του. Θα ήθελα από καρδίας να ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας απόψε. Δεν σας αποκλείω ότι με συγκινείτε με την αγάπη σας και σας το έχω πει επανειλημμένως, γιατί πραγματικά σας διακρίνει αυτή η ευλάβεια και αυτή η ευσέβεια η οποία κορυφώνεται στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Να έχετε πλούσια την ευλογία και την χάρη του Θεού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, να συγχαρώ και να επενέσω τον πατέρα Νικόλο. Τα λόγια τα οποία είπε προηγουμένως, δύσκολα πολλές φορές βγαίνουν από τα πρόσωπα των κληρικών της Εκκλησίας μας. Όμως ο πατήρ Νικόλος
είναι μιας διαφορετικής σκοπής άνθρωπος. Το ξέρω από το 1996 και πραγματικά καθίστηκαν και τα βήματά μας και οι καρδιές μας. Και κάθε φορά που επικοινωνούμε είναι σαν να βρίσκομαι σε έναν αληθινό παράδεισο και να απολαμβάνω από αυτή την αγαπώσα καρδία, από αυτόν τον απλό άνθρωπο, από αυτόν τον εργάτη του αμπελόνος του Κυρίου που στέκεται από το 96 εδώ, 97 εδώ στην Εράκλεια, δίνοντας την δική του μαρτυρία, την μαρτυρία του ονόματος του Ιησού Χριστού. Να τον συγχαρώ, γιατί είχε αυτός αυτή την πρωτοβουλία. Κατανοούσα ότι ούτε ίσιο πάντα σε ευεργεσία του Θεού,
αλλά και κατά καταμήνυση κυρίου δωρεάς των ανθρώπων προς αυτήν, δοξάζουμε τον δωρεοδότην Κύριο, διακασχολητής και καθεκάστην ημέραν αυτού προς βάφτην δωρεάς, ουμή, αλλά και τιμάται τους ενδιαφόρης τρόπης, εν λόγης και έλκης ακαθής, βοηθήσαντας την Θεώσος των Επισκοπήνων Καστοριαίων και των λαών πάντα της περίπου τάφτης. Όθεν, ο Σεβασμιότατος Πρόεδρος και Επίσκοπος Τάφτης της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας, Κύριος Σεραφείμ, γινώσκον καλώς πάντα τα προτυποθέντα, εν ευγνωμοσύνη και αγάπη πολύ, δια της παρούσης ευχαριστηρίου δέντου, εξαιρέτως τιμά, τον πρωτοψάλτην Κύριον Χρήστον Τριανταφύλου, τον και επί σειρά ετών διακονήσαντα το Ιερόν Αναλόγιον, εις βεβαίως συμβαίνεις εξαιρέτου τάφτης τιμής, δίδωση αυτών των σταυρών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μινά, ευχόμενος άμα τούτο, μακροημέρευση και την ευλογία και χάρη του Κυρίου και της υπεραγίας Μητρός αυτού. Εν καστορία σου Κυρίο έτη της Κυριωστό 19ου μηνός Σεπτεμβρίου 1η. Ο Μητροπολίτης, ο Καστορίας Σεραφείμ, εβεβαίωσα τη εμή Κυρίου. Άξιος! Άξιος! Υποδοχή της Ταπαντοβουλίου Κόμους, της Υπεραγίας της Φύξης Μόφιου Ρωτώπου,
και τα Θεία Μαρίας από την παλέτα Ιερά Μονή Μικροκάστρου στην όμορφη γραφική ιστορική σέλιδα τη σημερινή Εράκλεια, θα ήθελα μόνο να πω δύο λόγους ευχαριστίας. Ευχαριστίας πρώτον προς την υπεραρχή αυτών που ευδόκησε και φέτος να έρθει εδώ στη σπουδαία αυτή εντολή και να ευλογήσει από κοντά τους καλούς κατοίκους αυτής της περιοχής. Να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Καστορίας, κύριο Σεραφή και πνευματικό μου πατέρα, για την παρουσία του εδώ, για την πολύ όμορφη ομιλία του, για την τιμητική διάκριση που εκμεύθηκε και προσέφερε στον κύριο Χρήστο, για την όλη του παρουσία, όχι μόνο εδώ στην Εράκλεια, στη Μητρόπολη Καστορίας και στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Είναι από τις λίγες φορές που έχουν μείνει και φωνάζει ακόμη για τη Μακεδονία. Οι περισσότεροι έχουν σιωπήσει. Ίσως έχουν ξεχάσει. Ίσως πολλά ίσως. Ο Άγιος Καστορίας και λίγη ακόμη τα μέρη στα δάχτυλα της μιας χειρός συνεχίσει να μιλάει για τη Μακεδονία, για την ελληνικότητα αυτής και να αυτοφωνάζει. Όπου και αν βρίσκεται, ως ο αγώνας μακεδονικός δεν έχει ακόμη τελειώσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και τον πατέρα Νικόλα. Τον καλό εφημερίδιο αυτής της εταιρείας που έχουν μαζί με τη συγκροτεία μου, τους καλούς ιερείς που έχει δίπλα στην περιοχή αυτή, κάνει ό,τι μπορεί και παραπάνω από ό,τι μπορεί για να κρατήσει την Εράκλεια ως κέντρο ορθοδοξίας και για πολλά χρόνια, ο Θεός σας αφήνει.
δύναμη να συνεχίσετε να διακονείτε το Ιερό Καλόγιο, αλλά και να μεταδώσετε την τέχνη σας, την επιστήμη σας, την αγάπη σας, την καρδιά σας και στους διαλόγους σας, στους μαθητές σας.